μέσα στη σκαλανιές ήταν κρεμασμένη σακούλα, όπου την άνοιξα και ήταν μέσα τα μωρά. Ένα ακόμα περιστατικό κακοποίηση ζώων που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό τους φέρνει σήμερα στο φως η Κρήτη TV. Το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πηγή του Δήμου Ρεθύμνου, όπου ασυνείδητος έβαλε σε νάιλον σακούλα δύο νεογέννητα κουτάβια, την έκλεισε καλά και εν συνεχεία την κρέμασε σε ένα καλαμιώνα στην κήτη του ποταμού της πηγής, καταδικάζοντας έτσι τα ανυπεράσπιστα ζωάκια σε αργό και βασανιστικό θάνατο. Σοκαρισμένη η γυναίκα που τα βρήκε λίγο πριν αυτά ξεψυχήσουν, μιλά στην Κρήτη TV για το έγκλημα που, όπως λέει, συντελέστηκε στο χωριό της. Από μακριά άκουσα κάποιες φωνές, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήτανε. Κάποια ουριαχτά. Καθώς πλησίαζα, το σκυλάκι μου ήταν ανήσυχο και προσπαθούσε να περάσει αυτά τα καλάμια για να με βοηθήσει να δούμε τέλος πάντων τι είναι αυτό. Η Ρούλα Γιανακάκη με οδηγό το σκύλο της μπήκε μέσα στον καλαμιώνα, όπου αντίκρισε τη δεμένη σακούλα μέσα από την οποία έβγαινε το κλάμα των κουταβιών. Άνοιξα τη σακούλα και βρήκα τα δύο μωρά, δύο μικρά κουταβάκια, που στη συνέχεια τα πήρα μαζί μου, ήταν βέβαια με το αίμα της γέννας. Λογικά αυτός που τα πέταξε δεν τα άφησε καν να τα καθαρίσει η μαμά τους. Τα έβαλε στη σακούλα, έκλεισε τη σακούλα και τα πέταξε, σαν να είναι κάτι, σαν να είναι σκουπίδια. Η κυρία Γιανακάκη, χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε στο σπίτι της τα νεογέννητα σκυλάκια και με περίσσια αγάπη τα φρόντισε. Δυστυχώς όμως τα κουταβάκια δεν άντεξαν και με διαφορά μία ημέρα το ένα από το άλλο κατέληξαν. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι καρδιά αυτός που το έκανε, έκανε αυτό το έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα. Έγκλημα είναι και δεν μπορεί να τουλάχιστον να στηρώσει τη μητέρα τους, να μην έχει πρόβλημα ή τουλάχιστον να τα δώσει για υιοθεσία. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Εγώ, παρόλο που έχουν περάσει τόσες ημέρες, ακόμα το σκέφτομαι και με πιάνουν τα κλάματα. Πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος και πήγε σπίτι του και τρώει και γελάει και ζει κανονικά και κοιμάται τα βράδια, πώς? Η ίδια προτίθεται, όπως λέει, να καταθέσει μήνυση στις αστυνομικές αρχές ώστε η υπόθεση να πάρει τη δικαστική οδό, ενώ απευθύνει έκκληση σε κάθε πολίτη να μη σιωπά όταν πέφτει στην αντίληψή του κάποιο περιστατικό κακοποίηση ζώων. Δεν θα αφήσω κανέναν να κακοποιεί τα ζώα. Θα κάνω ό,τι μπορώ όσο περνάει από το χέρι μου. Να στηρώνει το ζώο του. Δεν είναι ενάντια στις φύσεις αυτό που λένε κάποιοι. Ενάντια στις φύσεις είναι να χτυπούν, να κακοποιούν και να σκοτώνουν τα ζώα τους. Το εν λόγω περιστατικό με τη βαρβαρότητα που το χαρακτηρίζει δεν είναι το μόνο που συγκλώνησε την μικρή κοινωνία της πηγής, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά εγκατάλειψης και κακοποίησης ακόμα και μεγαλόσωμων σκυλιών.